Γιάννη. Ωραία, πάμε Κατερίνα Κανάκη, Χαριλάου Τρικούπη. Έχουμε αποτέλεσμα Κρήτης. Εντυπωσιακό, μου λέει ο Γιάννης Αργυρός στο ακουστικό. Είναι τεράστια διαφορά. Να σας πω ότι από νωρίς το μεσημέρι εδώ στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη μας είχαν προειδεάσει για το τι θα συμβεί στην Κρήτη. Είναι συντριπτική διαφορά, διότι να σας πω ότι στο 51,06% της ενσωμάτωσης των εκλογικών τμήματων στην Κρήτη ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης λαμβάνει το 79,94%, παρακαλώ, ποσοστό, με τον κύριο Χάρη Δούκα. Κυριακή ήταν. Δεν ήταν τόσο ακριβώς μεγάλη. Δεν ήταν τέτοιο γιατί ήταν έξι υποψήφιοι. Απλώς πρέπει να πούμε ότι στην Κρήτη είχε πάει καλά και η κυρία Διαμαντοπούλου στον πρώτο γύρο. Που σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι της αθρίστηκαν στα ποσοστά του Νίκου Ανδρουλάκη στο δεύτερο γύρο. Όσοι πήγαν να ψηφίσουν. Ακριβώς. Και να σας πω ότι ο κύριος Χάρης Δούκας στην Κρήτη έρχεται δεύτερος με 20%. Τα αποτελέσματα της Αττικής σας τα μετέφερε ο συντάκτης μας. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ο Γιάννης Αργυρός. Γιατί ήταν έξι υποψήφοι. Προφανώς τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης κατάγεται από την Κρήτη. Είδαμε ότι την πρώτη Κυριακή σάρωσε. Ναι, είχε 60, τώρα έχει 80. Ωραία. Έχει ήταν, 20% πήγαν παραπάνω. Άλλοι τέσσερις υποψήφοι. Yeah. Άρα οι τέσσερις, ο κόσμος που είχε πάει και είχε ψηφίσει τους τέσσερις υποψηφίους, συνολικά πήγε και επέλεξε. Μία παρατήρηση συνεχίζοντας τη σκέψη της κυρίας Καλογεροπούλου. Ναι. Για να βγάλουμε συμπεράσματα για την καινούρια ανθρωπογεωγραφία στο χώρο, προφανώς αξιοποιούμε τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής. Κυρία Κεφαλίδου, να δούμε και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εκεί πρέπει να πούμε ότι είχε δώσει βάρος ο κύριος Δούκας και είχε μαζί του ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίτση. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Είχε δουλέψει ο Κώστας Σκανδαλίδης για τα Ιόνια νησιά, την περιφέρεια αυτή. Κατερίνα. Λοιπόν, έχουμε και τα αποτελέσματα για τα Ιόνια νησιά. Εγώ να θυμίσω ότι την πρώτη Κυριακή εκεί είχε προτεύσει ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Τώρα λοιπόν είναι πρώτος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 52,3% και ακολουθεί ο κύριος Χάρης Δούκας με 47,7%. Αυτό είναι σε ένα ποσοστό ενσωμάτωσης της τάξης του 60%. Πάει καλά ο κύριος Χάρης Δούκας, είναι δεύτερος μεν, αλλά με πολύ καλά ποσοστά. Από εκεί και πέρα, αν μου επιτρέπετε, να σας μεταφέρω την τελευταία έτσι, ενημέρωση που έχουμε ως προς την ενσωμάτωση στην επικράτηση. Σε ένα ποσοστό 51,1% των εκλογικών τμήματων, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης προηγείται με 59,76% και ο κύριος Χάρης Δούκας με 40,24%. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό να υπάρξει. Αυτό είναι η επικράτεια. Ακριβώς φαίνεται πως έχει παγιωθεί η κατάσταση και περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό και μια ενημέρωση της ενσωμάτωσης. Κατερίνα, γύρω στις 9, καταλαβαίνω, έτσι όπως πάνε. Πάει η ροή των αποτελεσμάτων. Θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ μιλάμε για το 51%. Και είναι 8 και 20 τώρα. Ρωστά. Πόσο είναι? 8 και 20. Άρα μέχρι τις 9 και τόσο θα έχει τελειώσει. Δηλαδή θα έχουμε μια σαφή εικόνα. Αν και από τώρα μπορούμε, όταν έχεις το 51,1% και έχεις τέτοια διαφορά, μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι τα πράγματα φαίνονται. Έχουν μια διαφορά. 60-40. Να ευχαριστήσουμε προς το παρόν την Κατερίνα. Για ό,τι νεότερο θα συνδεθούμε και να κάνουμε και μια απαραίτητη